Τώρα, εμείς θα ταξιδέψουμε και να σας πω κάτι. Λέμε εδώ ότι έχουμε κάτι σαν αλκιονίδες μέρες και έχουμε χαρεί λίγο, έχουμε πάρει έτσι κέφι και δυνάμεις από τον ήλιο αυτό. Αλλά τώρα εμείς θα ταξιδέψουμε εκεί, λέει, που πάντα είναι καλοκαίρι. Εγώ δεν έχω επισκεφτεί ποτέ τα Κανάρια νησιά, αλλά αυτό μου λένε και πάμε να δούμε αν είναι και η αλήθεια αυτή. Εκεί λοιπόν συναντάμε την Αρετή Μαλίδου, η οποία, ανάτο, βέβαια, καλοκαίρι, με τη ράντα η Αρετή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι. Τι ωραίο σημείο βρίσκεσαι. Πού ακριβώς είσαι? Είναι 7 τα Κανάρια νησιά και εσύ βρίσκεσαι στο Λανθαρότε. Το λέω σωστά? Λανθαρότε. Έτσι ακριβώς. Είναι το τρίτο πιο μεγάλο πληθυσμιακά. Αρετή, μου λένε κιόλας ότι όχι απλώς φοράς αυτό το πολύ όμορφο καλοκαιρινό φόρεμα, αλλά βεβαίως στην παραλία είσαι και με σαγιονάρες. Νάτες. Η σαγιονάρα είναι επίσημο υπόδημα των Καναριών νησιών. Αρετή, πώς βρέθηκε... όλη μέρα, πάμε παντού με τις σαγιονάρες. Πώς βρέθηκες εκεί? Ο λόγος που βρέθηκα... Θα γελάσετε, γιατί είναι λίγο συνήθιστος τρόπος. Λοιπόν, ήρθα εδώ το 2016, μετά από... πέθανε ο παππούς μου, ο οποίος ήταν συζεξιδοτημένος εδώ πέρα. Ήρθα στην κηδεία του και στην εβδομάδα που βρισκόμουν εδώ στο νησί, για πρώτη φορά κιόλας που είχα έρθει, γνώρισα και έναν φιλόγο ιδιωτικό Ισπανό, ο οποίος τώρα είναι άντρας μου. Α, δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πήγες για ένα δυσάρεστο γεγονός... Και από την, ναι, έτσι το έφερε η ζωή, γνώρισες τον έρωτα της ζωής σου και έμεινες στα Κανάρια νησιά. Έτσι ακριβώς, ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης και βλέπουμε τώρα εδώ πώς εξελίχθηκε και έχετε κάνει μια όμορφη οικογένεια και δύο παιδάκια. Έτσι ακριβώς, τον Φίλιππο και την Αλεχάνδρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Ασχολείσαι με την... βρήκες και τρόπο και δουλειά εκεί μετά. Τι αναζήτησες, τι κάνεις τώρα εκεί? Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα σας πω. Θα ξεκινήσω από την αρχή, από το 2016 που ήρθα. Είχα σπουδάσει μόδα πριν έρθω και είχα με τη μητέρα μου ένα στούντιο, ένα ατελιέ που κάναμε δικά μας ρούχα. Τέλος πάντων, για διάφορους λόγους, γνώρισα και τον άντρα μου εδώ πέρα, αποφάσισα να το αφήσω. Και ήρθα εδώ πέρα και είδα ότι δεν είναι τόσο εύκολο να έχεις δική σου επιχείρηση με ρούχα. Οπότε έπρεπε να μάθω και τη γλώσσα. Μήπως να έκανες λοιπόν επιχείρηση με μαγιόβρε, Αρετή, έτσι όπως το βλέπω εγώ εκεί. Ναι. Εδώ δεν έχουν ούτε για επιδιορθώσει των μηχανημάτων. Θα ήταν δύσκολο. Ναι, οπότε αλλά μετά... Δέξει, τέλος πάντων. Οπότε μετά όταν ήρθα έπρεπε να μάθω τη γλώσσα οπωσδήποτε, γιατί τα αγγλικά εδώ πέρα είναι... Το επίπεδο των αγγλικών είναι λίγο χαμηλό. Οπότε έπρεπε να μάθω τη γλώσσα που δεν την ήξερα καθόλου. Και γνωρίζοντας τη γλώσσα, μετά ξεκίνησα να βρίσκω δουλειές. Απλά στην αρχή για να έχω επαφή με τους ανθρώπους και τη γλώσσα για να, να κάνω εξάσκηση πιο πολύ. Ισπανικά μετά, μιλάνε μετά... εκεί. Ναι, καλά, ισπανικά. Άκουσα. Ισπανικά, βέβαια. Στην Ισπανία, ναι. Είναι μέρος της Ισπανίας. Της Ισπανίας, ναι. Με το που έμαθα τα ισπανικά καλά, που δεν είναι δύσκολη γλώσσα να μάθει ένας Έλληνας που ξέρει αγγλικά. Μπήκα στα μεσητικά, που ήταν μια καλή εποχή τέλος πάντων όταν μπήκα κιόλα. Και αυτό ήταν το 2017 περίπου. Και μέχρι το 2020 που ήρθε η πανδημία, έκανα αυτό. Εγώ μετά βλέπω την πανδημία... και την κόρη σου που μας έχει στείλει πλάνα που κάνει βηματάκια πάνω στην παραλία. Κατέληξες νομίζω στο χώρο της ασφαλίστρια, νομίζω. Αυτό κάνεις τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα, παράλληλα. Αλλά παράλληλα έχεις δύο παιδάκια και είσαι και σε αυτό το μέρος που έτσι το πρωτοξεκινήσαμε και είπαμε ότι είναι το μέρος που είναι για πάντα, είναι συνεχώς καλοκαίρι. Και δώσε μας έτσι δύο κουβέντες, πες μας για τη ζωή σας εκεί και δείξε μας κιόλας εάν μπορείς. Έτσι, αυτή τη στιγμή είσαι κάτω από το σπίτι σου, μου λένε. Είναι η γειτονιά μου. Ναι, είναι η γειτονιά σου, ναι. Ναι. Κοίτα, εδώ είναι πέρα... πολύ ωραία. Δηλαδή κατεβαίνετε, κάνετε δύο βήματα και είσαστε μέσα στη θάλασσα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Και πετυχαίνετε την παλήρια ψηλά αυτή τη στιγμή και κάνει το θέαμα ακόμα πιο όμορφο. Γιατί όταν είναι χαμηλή δεν είναι τόσο ωραία, γιατί βγαίνουν τα βράχια. Έχετε πετύχει καλή μέρα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω, Αρετή, έτσι, για την καλοκαιρινή εικόνα αυτή. Να είστε καλά και εσύ και τα παιδιά. Και ερωτικός μετανάστης στα Κανάρια νησιά. Ωραία εξελίχθηκε. Μια χαρά. Να στείλω χαιρετισμού στη θεία μου. Βεβαίως.